Γεια σας, είμαι η Κόρα. Εγώ είμαι ηθοποιός, αλλά είμαι ουσιαστικά θεατρική ηθοποιός. Και όλη η κουβέντα που θέλω να κάνουμε, γι' αυτό είμαι εδώ, είναι να σας μιλήσω για τη διαφορά της υποκριτικής στο σινεμά και της υποκριτικής στο θέατρο. Και θέλω να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα, δηλαδή να μου πείτε κι εσείς τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θέλετε. Εγώ τελείωσα τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια, τελείωσα το 2. Δεν υπήρχε κάποιο μάθημα υποκριτικής κινηματογράφου, υπήρχε ιστορία κινηματογράφου. Και έτσι, αν σας πούνε οι Έλληνες ότι έχουν σπουδάσει κινηματογράφο, σας λένε ψέματα. Υποκριτική, εκτός και αν έχουν πάει στην Αμερική και έχουν κάνει μαθήματα. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχολή. Τώρα έχει αρχίσει να μπαίνει αυτό το μάθημα στις σχολές. Και γιατί είναι μια πάρα πολύ διαφορετική διαδικασία από αυτή του θέατρου. Δηλαδή, στο θέατρο, καταρχάς, θα κάνεις και 2,5-3 μήνες πρόβα. Στο σινεμά αυτό είναι πολυτέλεια. Επίσης, στο θέατρο υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Στο σινεμά γκρουπάρονται τα γυρίσματα, ανάλογα με το χώρο. Ας πούμε, στο Τζέις, γύρισα πρώτα το θάνατό μου. Χωρίς να έχω βιώσει την υπόλοιπη πορεία, όπως και στο Σεπτέμβερ, πρώτα το τέλος. Πού σημαίνει τώρα ότι χρειάζεται ο ηθοποιός να έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Να έχει ουσιαστικά μία συναισθηματική συνέχεια μέσα του. Αυτό είναι το πιο βασικό για έναν ηθοποιό στο κινηματογράφο. Επειδή δεν πρόκειται να βιώσει το ένα πράγμα μετά το άλλο σε ροή, θα τα βιώσει σπαστά. Πρέπει να έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Και επειδή συνήθως δεν υπάρχει ο απόλυτος χρόνος για πρόβα, η προετοιμασία είναι προσωπική. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τα λόγια σου και να είσαι και πολύ ευπροσάρμοστος, γιατί μπορεί να γίνουν αλλαγές στα λόγια. Δεν είναι ένα σκληρό κείμενο όπως του Σέξπιρ, ας πούμε, που θα το πεις ατόφιο. Είναι ένα σενάριο που μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αυτοσχεδιάσεις και κάτι να σου πει, πες το έτσι τώρα. Και πρέπει να είσαι πολύ ευπροσάρμοστος, αλλά και πάρα πολύ προετοιμασμένος. Επίσης, έχει μια άλλη τεχνική διαδικασία. Δηλαδή, ο εσωτερικός συναισθηματικός πυρήνας, είτε παίζεις στο θέατρο, είτε παίζεις στο σινεμά, είναι ο ίδιος. Αλλά αλλάζουν τα μεγέθη. Δηλαδή, στο σινεμά, σε ένα πολύ κοντινό πλάνο, αυτή η κίνηση, το δάγκωμα των χιλιών, είναι τεράστια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρεις τι πλάνο κάνουνε. Ξεκινάμε πάντα από ένα γενικό. Αυτό είναι και το master πλάνο. Από αυτό δηλαδή, αυτός είναι ο οδηγός. Το πλάνο οδηγός. Μετά πάνε σε ένα πιο μεσαίο και μετά στο κοντινό. Όσο μικραίνει το πλάνο, τόσο θα πρέπει να μειώνεται η κίνηση των μειών του προσώπου, του σώματος, ό,τι έκανε. Δηλαδή, αν στο γενικό κάνεις αυτό, στο κοντινό μπορεί να είναι εδώ και απλά να το βάλεις και να πιεις. Όλα είναι πιο μικρά-μικρά. Αλλά δεν μειώνεται η ένταση. Η εσωτερική και στο κοντινό που είναι και το πιο βασικό πλάνο, όλα είναι τα μάτια. Το πάνω είναι τα μάτια. Αυτά δίνουν την απόλυτη ένταση στα πλάνα αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει ένας ηθοποιός να εξασκηθεί επίσης να μην ανοιγοκλίνει τα μάτια του. Γιατί αυτό είναι τεράστια αδυναμία. Για την ερμηνεία. Φαίνεται ότι είσαι αδύναμος, ότι είσαι αμήχανος, ότι δεν ξέρεις τι κάνεις. Πρέπει να εξασκηθείς λοιπόν. Ακόμα και σε αυτό, να κρατάς πολύ ανοιχτά τα μάτια. Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει σχολή υποκριτικής κινηματογράφου στην Ελλάδα, οφείλει ο κάθε ένας ηθοποιός να τα μάθει μόνος του. Παρατηρώντας άλλους ηθοποιούς σε άλλες ταινίες, ρωτώντας και ούτω καθεξής. Και το πιο βασικό για μένα, και είτε παίζεις στο θέατρο, είτε παίζεις στο σινεμά, είναι να έχεις εσύ ο ίδιος μία κάμερα απ' έξω από τον εαυτό σου. Είναι μία κάμερα που σε τραβάει και μία νοητική δική σου κάμερα, ώστε να ξέρεις πολύ καλά εάν έπαιξε σωστά ή όχι. Όχι να χάνεσαι πουθενά σε συναισθήματα και ιδιές, τεχνικά πράγματα. Γιατί μπορεί ο σκηνοθέτης εκείνη την ώρα να μην είναι τόσο συγκεντρωμένος. Χρειάζεται λοιπόν μία προστασία προσωπική.
και να ξέρεις να ελέγχεις τον εαυτό σου, τι έκανες, να θυμάσαι τι έκανες. Γι' αυτό το κόλπο είναι αυτό. Έχεις πάντα μία κάμερα απ' έξω. Διότι μπορεί σε ένα κοντινό που μου έτυχε κιόλας πρόσφατα. Δεν το πρόσεξε ο σκηνοθέτης μου, αλλά εγώ έκανα αυτό. Αυτό είναι τεράστια κίνηση. Και λέω, stop, πρέπει να το ξαναπάμε. Και επίσης αυτό χρειάζεται, να είσαι πολύ έντιμος και ειλικρινής την ώρα της λήψης, να πεις, τώρα, κοροϊδεύω ή είμαι αληθινή. Πρέπει να είσαι έντιμος. Είναι νόμος αυτό, να πεις, συγγνώμη, εδώ ήμουν ψεύτρα. Θέλω να το ξαναπάω. Είναι βασικό. Διότι αν νιώθεις ψεύτης, φαίνεσαι ψεύτης. Στο σινεμά αυτό δηλαδή δεν υπάρχει αληθοφάνεια, αλήθεια, απόλυτη φυσικότητα. Δηλαδή ακριβώς όπως θα κάναμε στη ζωή. Π.χ. στη ζωή συνήθως κρύβουμε τα συναισθήματά μας. Δεν θέλουμε να τα δείξουμε. Πες ότι εγώ τώρα είμαι πολύ συγκινημένη. Συνήθως θα ντραπώ να κλάψω μπροστά σας. Θα το κρατήσω. Αυτό μιμούμεθα και στο σινεμά. Αλλά με απόλυτη αλήθεια. Γιατί αλλιώς θα φανεί η ψευτιά. Δηλαδή, και ένας το οποίο σου οφείλει να είναι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό του. Οφείλει να το κάνει αυτό, να πει, εδώ ήμουν ψεύτης. Γιατί μετά βλέπουμε, ας πούμε, αμερικάνικες ταινίες, που μπορεί να είναι ένα σενάριο τι να είναι, ο γάμος του καλύτερου μου φίλου. Και βλέπεις την Τζούλια Ρόμπερτς που παίζει και είναι ασύλληπτη. Είναι ασύλληπτη. Ούτε φοβερό σενάριο είναι, ούτε τίποτα άλλο. Είναι τόσο αληθινή. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Το σινεμά, αν δεν έχει αλήθεια, είναι πάρα πολύ κακό. Και οφείλουμε να είμαστε έντιμοι, γιατί μπορεί να μην το πει ο άλλος. Πρέπει να το ξέρεις εσύ, για τον εαυτό σου. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα στο σινεμά, πέραν της συναισθηματικής συνέχειας, που είναι πολύ βασικό να την κατέχει ο ηθοποιός, είναι η αναμονή. Μπορεί να περιμένεις πάρα πολλές ώρες. Πρέπει να κρατάς την ενέργειά σου, να μην τα δώσεις όλα στην πρόβα, αλλά στη λήψη. Και για το συμπαίκτη σου, να του δημιουργήσεις και μια μικρή έκπληξη και να μεγαλώσεις και τη δική του ερμηνεία. Και βέβαια θέλει ο άγραφος νόμος ο γνωστός, ότι είτε είσαι εκτός κάμερας, είτε εντός κάμερας, παίζεις ακριβώς το ίδιο για το συμπαίκτη σου. Πας και κάθεσαι δίπλα στην κάμερα έτσι και παίζεις ακριβώς το ίδιο. Είναι άγραφος νόμος. Δεν τον πουλάς. Γιατί εσύ έκανες το κοντινό σου και τελείωσες. Είναι βασικό πράγμα αυτό, γιατί το έχω ζήσει να με πουλάνε την ώρα του δικού μου κοντινού, να μην με κοιτάνε καν. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και επίσης, επειδή ακριβώς οι ταινίες στην Ελλάδα συνήθως είναι low budget και δεν έχουν και για τους τεχνικούς, αλλά και για τους ηθοποιούς, τις σωστές συνθήκες. Δηλαδή, πέραν το ότι μπορεί να περιμένεις πάρα πολλή ώρα, δεν υπάρχει και μια παιδεία. Δηλαδή, ο ηθοποιός θέλει έναν αλφα χρόνο να συγκεντρώνεται, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να καθίσεις ένα 20 λεπτό για να σε φωτίσουνε. Στην Αμερική θα καθίσει άλλος και εσύ θα είσαι στο τρέιλερ και θα ξεκουράζεσαι και θα συγκεντρώνεσαι. Δεν είναι έτσι στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχουμε τα χρήματα. Όπου θα κάθεσαι 20 λεπτά, γύρω θα είναι κάμια δεκαριά τεχνική, ο καθένας θα λέει το μακρύ και το κοντό του, πόσο πει ο Παναθηναϊκός και να, και μετά θα σου πούνε 10 δευτερόλεπτα να κλάψεις. Πάμε, λήψη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να προστατεύεσαι και να συγκεντρώνεσαι. Εγώ κάποτε είχα βάλει και το ασπίδες. Ή Walkman. Και έλεγα, σφυρίχτε μου όταν παίζω. Γιατί αλλιώς εσύ θα φανείς, δηλαδή ο ηθοποιός θα φανεί. Ωραία, θα φανεί η φωτογραφία, θα φανεί το πλάνο. Αλλά ο μέσος άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που θα δει είναι το πρόσωπο και την ερμηνεία. Άμα στα μάτια μου λοιπόν βλέπεις τον Παναθηναϊκό πόσο πήγε, έχεις χάσει εντελώς την ταινία. Και γι' αυτό ο ηθοποιός θα πρέπει να έχει και πολύ υπομονή και αυτοσυγκράτηση. Και να το περιμένει αυτό που θα γίνει. Και γενικά να προστατεύεται. Και επίσης μπορεί, ας πούμε, να έχεις ένα γύρισμα σε δρόμο, όπου δεν είχαμε τα λεφτά να πάρουμε άδεια να τον κλείσουμε, που σημαίνει ότι κάποιοι από την παραγωγή θα σταματήσουν τα αυτοκίνητα για να γίνει η λήψη, αλλά ενώ θα γίνεται η λήψη, θα ακούς κορναρίσματα, τελείωνε μωρή μαλακό, τελείωνε να πούμε να περάσουμε για εμείς, δηλαδή γίνεται τέτοια κατάσταση.
Όταν κάναμε το Tungsten, μια σπρώμαυρη ταινία το 2009, δεν είχαμε καθόλου budget. Τίποτα. Δηλαδή και το φαγητό ήταν από τη μαμά του σκηνοθέτη. Τα ψάχη. Δεν είχαμε να κλείσουμε τους δρόμους. Και εγώ είχα ένα μονόλογο. Μίλαγα. Και ο μονόλογος στο σινεμά είναι δύσκολο πράγμα. Δεν είναι όπως στο θέατρο. Και σταματήσαμε την κίνηση και βέβαια έγινε ο χαμός. Αλλά εγώ έπρεπε να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, να κάνω το πλάνο σαν να μην ακούω ότι γίνεται ο χαμός από κόρνες και ούτω καθεξής. Γιατί οι συνθήκες είναι δύσκολες, γιατί δεν έχουμε τα χρήματα να έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Και για τους τεχνικούς, πιστεύω είναι το ίδιο, αλλά και για τους ηθοποιούς. Αλλά επειδή εσύ θα βγεις στο γυαλί, καλά θα κάνεις να προστατεύεσαι. Αυτά είναι τα βασικότερα. Τώρα θα σας δείξω κάποια στιγμιότυπα από ταινίες και το τρέιλερ της τελευταίας μου ταινίας, του Σεπτέμβρη. Και θα ήθελα να κάνουμε μετά μια κουβέντα και να με ρωτήσετε κι εσείς ό,τι θέλετε. Πάνω στο πώς γυρίστηκαν οι ταινίες, τι έγινε ακριβώς και ό,τι απορία έχετε. Λοιπόν, για να δω αν τα κάνω καλά τώρα. Αρχίζουμε με αυτό. Όπα, όχι, εδώ. Ανέφερες προηγουμένως το γεγονός ότι λόγω έλλειψης παιδείας των μελών του συνεργείου εσύ αναγκάζεσαι ως ηθοποιός να αυτοπροστατεύεσαι. Και σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να είναι όμως και ένα θετικό, δηλαδή να είσαι ευπροσαρμόστος και να είσαι ευέλικτος. Δηλαδή, θέλω να πω,
Εγώ αυτό που βλέπω γενικά και στις ταινίες που μας έδειξες, ότι έχεις μεγάλη γκάμα ρόλων, δηλαδή δεν είσαι, νομίζω και η σημερινή υποκριτική, αυτό δεν κάνει. Ε. Πρέπει να έχεις περισσότερη γκάμα υποκριτικών ρόλων από το να είσαι σε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτό δεν έχει σχέση όμως με αυτό, με το θέμα των τεχνικών. Δηλαδή, σίγουρα το να μαθαίνεις να προστατεύεσαι είναι καλό. Βέβαια, θα χρειαστεί όμως κάποια στιγμή να υπάρξει μια παιδεία. Σε αυτό οφείλεται όμως και το ότι καμιά φορά ο σκηνοθέτης δεν βάζει τα σωστά όρια. Δηλαδή, έχω δουλέψει με σκηνοθέτες που απαγορεύουν, ας πούμε, πριν τη λήψη να μιλήσει ο τεχνικός στον ηθοποιό. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Υπάρχουν όμως και άλλοι σκηνοθέτες που δεν βάζουν τόσα όρια. Τώρα, όσον αφορά την γκάμα των ρόλων, της υποκριτικής, της εικόνας της διαφορετικής, αυτό είναι θέμα τύχης, δηλαδή τι ρόλο θα σου δώσουν. Και βέβαια έχει να κάνει και με το πόσο εσύ θέλεις να είσαι διαφορετικός. Δεν ξέρω αν σου απάντησα. Ναι. Και να ρωτήσω για κάτι, δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσω κάτι για το Σεπτέμβρη που θέλω. Ό,τι θέλεις. Ναι. Πες μας λίγο τη διαδικασία χτισήματος του χαρακτήρα αυτού. Δηλαδή, έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω, γιατί είναι ένας εξαιρετικά δυνατός γυναικείος χαρακτήρας. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο το πώς δουλέψατε. Έγινε ως εξής. Ουσιαστικά το Σεπτέμβρη, δεν ξέρω ποιοι το έχετε δει. 2, 3, 4, 5. Είναι μια ταινία που ουσιαστικά το σενάριο δεν σου λέει ακριβώς τι γίνεται, ενώ η ερμηνεία σου βγαίνει από το παίξιμο και όχι από το σενάριο. Τα πράγματα δεν λέγονται, δηλαδή εγώ ποτέ δεν θα πω ως ρόλο στη Μαρία Σκουλά που παίζει τη συμπροταγωνίστριά μου «αισθάνομαι αυτό για σένα». Δεν θα το πω, αλλά πρέπει να το παίξω. Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα αυτού του σεναρίου, ότι τα πράγματα συνέβαιναν και δεν ήταν γραμμένα. Και τι κάναμε. Δούλεψα πολύ με την Πέντη Παναγιωτοπούλου πάνω. Κάναμε πολλές πρόβες και ουσιαστικά αυτό που κάναμε δουλέψαμε βλέμματα. Γιατί η Άννα, η κοπέλα, η πρωταγωνίστρια Σεπτέμβρη, είναι βουβός ρόλος. Μιλάει ελάχιστα και πολύ επιλεκτικά. Που σημαίνει λοιπόν ότι όλο το θέμα είναι πώς κοιτάει. Και έτσι δουλέψαμε κανονικά με κάμερα, διάφορα είδη βλεμμάτων και μετά μου λέει αυτό το βλέμμα είναι αρκετό για την τάδε σκηνή και αυτό για τη δίνα σκηνή. Έτσι δουλέψαμε πολύ απτά και πρακτικά. Και έγινε και λίγο, για να πω την αλήθεια, έγινε λίγο ασυνείδητα. Δεν το πολύ κουβεντιάσαμε. Σαν να συμφωνήσαμε όλοι ως διαμαγείας για το τι είναι αυτό το σενάριο, σαν να συμφωνήσαμε για το τι θα παίξουμε. Εγώ, η Πέννη και η Μαρία Ισκουλά. Και ουσιαστικά ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Αυτό έγινε με το Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά εγώ το έκανα μόνο. Γιατί εγώ μ' αρέσει να βλέπω στην πρόβα. Όχι όταν ξεκινάει η ταινία, δεν βλέπω ποτέ monitor. Αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται ο ηθοποιός να έχει πολύ καθαρή εικόνα του εαυτού του. Πώς γράφει, τι κάνει, ποια είναι τα σωστά, ποια είναι τα λάθη του. Γι' αυτό στις πρόβες ζήτησα να τις δω, να τις τραβήξουν και να τις δω. Για να με διορθώσω. Γιατί δυστυχώς φοβόμαστε λίγο να δούμε τον εαυτό μας ως ηθοποιοί, αλλά χρειάζεται και αυτό. Δεν γίνεται να μην έχεις καθαρή εικόνα του τι κάνεις. Είναι αυτό που έλεγα πριν, η κάμερα εκτός εαυτού. Ή εντός, όπως είναι μια νοητική κάμερα. Χρειάζεται αυτό το πράγμα. Εγώ, σαν ηθοποιός, το κάνω. Ζητάω να δω υλικό. Όχι όμως όταν γίνεται η ταινία. Γιατί μπορεί όντως να μπερδευτείς, να κλειδώσεις. Αλλά κατά τη διάρκεια των προβών, νομίζω ότι οφείλουμε να δούμε τον εαυτό μας. Γιατί αυτή είναι η δουλειά της υποκριτικής, δηλαδή είναι η εικόνα. Δηλαδή, αν δεν έχεις καθαρή εικόνα του εαυτού σου, τότε ποιον κοροϊδεύεις. Ναι. Υπάρχουν βέβαια σκηνοθέτες, ας πούμε, που αντιστέκονται πολύ σε αυτό.
δεν θέλουν οι ηθοποί να βλέπουν τον εαυτό τους για να αποφύγουν αυτό γίνεται κατά μια διάρκεια... ωραιοπάθεια, ξέρεις, αυτό γίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια γυρισμάτων. Εκεί απαγορεύεται και ήθιστε και καλά κάνουν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι στην πρόβα δεν καταλαβαίνω γιατί να μην δω λίγο, για να καταλάβω την εικόνα μου. Εκτός κι αν είναι κάποιος πάρα πολύ έμπειρος ηθοποιός και δεν του χρειάζεται αυτό. Υπάρχουν και αυτοί οι ηθοποιοί. Οι άλλοι που μπορεί να δουν τον εαυτό τους και να κλειδώσουν εντελώς. Δηλαδή, εγώ το σέβομαι. Ο καθένας έχει τη δική του, το δικό του τρόπο προσέγγισης. Εμένα με διευκολύνει. Ναι. Νομίζω ότι χωρίς να έχουμε δουλέψει μαζί ή να... έχω την εντύπωση ότι εσύ δεν θα κινδυνεύεις ιδιαίτερα από ωραιοπάθεια. Γιατί ο κίνδυνος σε αυτό, στο να βλέπει ο ηθοποιός την εικόνα του, είναι ότι μπορεί το παίξιμό του να επηρεάζεται από το να θέλει να είναι ωραίος. Να αγγίζεται. Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο καθένας τον εαυτό του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η ωραιότητα ακριβώς της εικόνας μου. Με ενδιαφέρει αυτό που παίζω. Δηλαδή το συναίσθημα. Και όχι αν θα βγαίνω όμορφη ή όχι. Και έτσι δεν με απασχόλησε ποτέ κάτι τέτοιο. Ποτέ. Άλλος. Ναι. Το εξής πράγμα. Καταρχήν, νομίζω ότι, κατά δική μου άποψη, την ταπεινή, και ως θεατής μιλάω τώρα, μου έδωσε την αίσθηση ενός πλήρους ελέγχου του συναισθήματος μέσα από ένα πέτρινο πρόσωπο. Υπήρχε μια καθυπόταξη των συναισθημάτων και εδώ, λοιπόν, θέλω να μας εξηγήσεις πώς η θεατρική σου παιδεία βοήθησε σε αυτό το πράγμα και πού είναι η κινηματογραφική, ας πούμε, κατάκτηση. Δηλαδή, τι είδες εσύ, ας πούμε, ως... Ξέρω εγώ, υπήρχε κάτι που ο κινηματογράφος μπορεί να το κάνει καλύτερα εδώ. Δεν ξέρω αν είμαι και πολύ σαφή στην ερώτησή μου. Όχι, το ξαναπώ. Κάτι έχω καταλάβει. Να το ξαναπώ. λέω, επειδή υπήρχε αυτή ο απόλυτος έλεγχος στο συναίσθημα, έτσι, και φάνηκε αυτό, θέλω να μου εξηγήσεις πού ακριβώς υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, μία σκηνή που μου έρχεται στο μυαλό. Τη σκηνή, παραδείγματος χάρη, που εσύ κοιτάς την οικογένεια, θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα, κατά τη δική μου άποψη, να έχει μία ειδονοβουλευτική ματιά. Σωστά? Βέβαια. Εκεί, λοιπόν, εσύ δεν το έχεις αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο, σε αυτό ακριβώς το σημείο, πώς δουλέψατε. Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Αυτό είναι. Τίποτα. Απλά έλεγα, κοίτα, μην ανοιχτήσεις τα μάτια σου, συγκεντρώσου. Αυτό. Διότι τι γίνεται. Πέραν της δικής σου ερμηνείας πάνω σε ένα ρόλο, υπάρχει και το μοντάζ. Που το μοντάζ μπορεί να πάρει μια εικόνα να τη βάλει αλλού και να γίνει ερμηνιάρα. Αλήθεια. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, εμείς αρχικά δουλέψαμε τα βλέμματα. Ήξερα ότι σε αυτή τη σκηνή, ας πούμε, να κοιτάω έτσι ή αλλιώς, με τι συνέστημα. Αλλά την ώρα της λήψης δεν αισθανόμουν τίποτα. Και ουσιαστικά με επηρέασε πάρα πολύ. Είχα δει πριν να γυρίσουμε το Σεπτέμβριο το Shame με το Fassbender, που είναι ένας επίσης πολύ βουβός ρόλος. Και πάντα μου έκανε εντύπωση, τον είδα πάρα πολλές φορές, τον κοιτούσα στην ταινία και έλεγα, μα τι σκέφτεται. Τι σκέφτεται. Και έβαζα στοίχημα ότι σκεφτόταν ότι δεν πήγε στην τουαλέτα. Και πήγα και έψαξα στο ίντερνετ και έλεγε ότι δεν σκέφτομαι τίποτα. Και λέω, αυτό είναι το κόλπο. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Αυτό. Γι' αυτό έβλεψα αυτό το πέτρινο πράγμα και την καθυπόταξη του συναισθήματος, γιατί μετά θα πηγαίναμε σε θεατρική ερμηνεία. Αυτό ήταν. Άρα έχεις ξεχάσει τη θεατρική σου παιδεία. Τα δεν γίνεται. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, ο εσωτερικός πυρήνας είναι ο ίδιος. Το συνέστημα είναι το ίδιο, αλλά μικρότερο μέγεθος. Πολύ μικρότερο μέγεθος.
Αυτή είναι η διαφορά στην υποκριτική, στο σινεμά και στο θέατρο. Η ουσιαστική, πολύ βασική, αδρή διαφορά. Ουσιαστικά, τι είναι, μαζέψου. Μη κρίνε το σωματικά, αλλά όχι πνευματικά. Και ψυχικά. Σωματικά όμως, μύες προσώπων, κίνηση, σώματος. Αυτό. Επίσης, το σινεμά έχει το εξής. Θα γίνει μια και έξω. Μια και έξω. Άρα, συγκεντρώσου και κάνω το καλά. Και συνήθως η πρώτη λήψη είναι η καλύτερη. Είναι η πιο αυθόρμητη. Συνήθως την πρώτη κρατάνε. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω σχετικά με το βλέμμα που είπατε πριν, έλεγε ο μεγάλος μοντέλος Walter Mertz, ότι όταν δούλευε με κάποιον μεγάλο ποιοτικό ρόλο, δεν θυμάμαι ποιον ακριβώς, έλεγε ότι στην ερμηνεία του, όταν έκλεινε τα βλέφαρα, ο Μοντέρ διάλεγε τη λήψη αυτή στο κλείσιμο των βλεφάρων. Και ήταν τόσο σωστός ο ηθοποιός στο παίξιμό του, που ο Μοντέρ έπαιρνε αυτό σαν λήψη. Και στις περισσότερες λήψεις, εκεί, διαπίστωσε ότι εκεί που έκοβε, ήταν το σημείο αυτό που έκλεινε τα μάτια. Ακριβώς έγινε το σημείο ή πριν τα κλείσει. Πριν τα κλείσει. Το σημείο λίγο πριν γίνει το blinking. Ήτανε, δηλαδή, και λέγεται το βιβλίο «In the blink of an eye», το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι στο κοντινό πλάνο όλη η ένταση είναι τα μάτια. Όλοι. Είναι το παν. Το παν. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ ήσυχα τα χείλια, το μέτωπο, πάρα πολύ ήσυχο. Είναι μόνο βλέμμα. Ένταση στα μάτια. Τίποτα άλλο. Και όταν, λοιπόν, θα έρθει η στιγμή για το κλείσιμο, εκεί είναι και το cut. Γιατί φανταστείτε ότι ένα κοντινό είναι εδώ και θα πεθύσει πολύ μεγαλύτερη οθόνη από αυτήν. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Φαίνεται άσχημο. Άλλη ερώτηση. Ναι. Αυτό που περιέγραψες, ας πούμε, να γυρίσεις το θάνατό σου, που φαντάζομαι είναι μια σκηνή που έχει αρκετά μεγάλη ένταση. Και πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει πριν να έχει ζήσει την υπόλοιπη σου ζωή, ας πούμε. Ναι, ναι. Την ώρα εκείνη που γίνεται αυτή η βαβούρα με τους τεχνικούς και εσύ είσαι εκεί πέρα και μας είπες πριν συγκεντρώνεσαι, θα ήθελα να ακούσω τι περίπου γίνεται στο κεφάλι σου εκείνη την ώρα και στο σώμα σου. Δηλαδή, πώς. Τι πράγματα σκέφτεσαι, αν σκέφτεσαι κάτι, τι ίσως, για να φτάσεις σε μια ένταση, τι ίσως ξαναπερνάει από το μυαλό σου, κάπως να μας περιγράψεις αυτό, θα ήθελα να ακούσω. Ναι, εξαρτάται από το ρόλο, βέβαια, έτσι. Αν μιλάμε συγκεκριμένα γι' αυτό, συγκεκριμένα για τον Τζέις, θα πω. Για παράδειγμα. Όντως, αυτό βίωσα. Πρώτα γύρισα την τελευταία σκηνή που ήταν ο θάνατος στη Σάλμα και δεν είχα κάνει όλες τις προηγούμενες σκηνές. Είχα κάνει κάποιες πρόβες στις προηγούμενες σκηνές και είχα μια φαντασιονόμου πώς ήταν. Αυτά τα γυρίσματα που δεν είχα κάνει. Δηλαδή, φαντασιωνόμουν τι έχει βιώσει. Δηλαδή, έκανα προσωπική πρόβα. Όταν λες την πρόβα, είχες κάνει πρόβα εσύ, σαν κόρα, μόνη σου. Με το κεφαλάκι μου και είχα κάνει και με το Μενέλαο τον Καραμαγκιόλη κάποιες πρόβες. Αλλά οι ηθοποιοί δουλεύουμε όλη μέρα. Δουλεύουμε στον ύπνο μας, δουλεύουμε στο ξύπνιο μας, δουλεύουμε ενώπλα με τα πιάτα, δουλεύουμε όλη μέρα. Δηλαδή, εγώ την πρόβα την κάνω εδώ μέσα. Δεν είναι ανάγκη να την κάνω εξολεκτική, κάνω εσωτερική πρόβα. Λοιπόν, είχα φαντασιωθεί, λοιπόν, πώς είναι η διαδρομή αυτής της κοπέλας, γιατί ήξερα ότι θα γυρίσω πρώτα το θάνατό της. Όταν, λοιπόν, έφτασε η στιγμή για το θάνατο, που για μένα ήταν και το καλύτερο μου γύρισμα, το πρώτο μου γύρισμα, είναι νόμος επίσης αυτό, δεν ξέρω πώς γίνεται, προσπάθησα, να, ενώ γινόταν χαμός, να σκέφτομαι μόνο αυτό που έχω να παίξω, πώς αισθάνομαι για αυτό, για αυτή την κοπέλα, πώς τη φαντάζομαι αυτή την κοπέλα, τι βλέμμα έχει, είναι σκοτεινή, δεν είναι, τι είναι. Πώς τη και άρχισα απλά σιγά σιγά να συγκεντρώνομαι και να συγκεντρώνομαι και να συγκεντρώνομαι. Η συγκέντρωση είναι το πάνω. Το κόλπο είναι αυτό. Γιατί πολλές φορές τι γίνεται, μπορεί να σε αποσπά κάτι πάρα πολύ μικρό και να του δώσεις τεράστια σημασία και έτσι να χάσεις, εσύ θα χάσεις το παιχνίδι. Δεν επέτρεπα, λοιπόν, σε τίποτα να μου χαλάσει το πλάνο μου ή τη συγκέντρωσή μου. Έτσι, ξέρεις, είναι πώς είσαι στο λεωφορείο και είναι κάποιος και μασάει μια τσίχλα δίπλα σου.
και είσαι τούρμπο. Και θες να πεις, σταμάτα να μασάς έτσι ρε παιδάκι μου. Αυτό το τόσο πολύ μικρό πράγμα που σε αποσπά, έτσι αντίστοιχα μπορεί να συμβαίνει και σε ένα γύρισμα. Γιατί είσαι εσύ έτσι, όχι, θα παίξω τώρα, πώς θα το κάνω, και είναι και γίνεται γύρω σου ο χαμός. Και κάτι πολύ μικρό μπορεί να κάνει ένας τεχνικός, μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ, η βοηθός ενδυματολόγου, να σου φτιάξει λίγο εδώ αυτό, γιατί το τυραντάκι πέφτει. Και αυτό το τόσο μικρό να σε διαλύσει. Χρειάζεται λοιπόν πολύ συγκέντρωση και αυτοσυγκράτηση. Και να μην επιτρέπει σε ευτελή πράγματα να σου χαλάσουν. Την ερωτική διάθεση που είναι η λήψη. Αυτό. Άλλος. Γιατί θεωρείς η λήψη ερωτική διάθεση? Γιατί είναι, συγγνώμη θα το πω, καύλα. Γιατί λέει, έτοιμη, τρέχει, ήχος, τρέχει, πάμε. Κάνεις... Μπαίνεις. Γι' αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και διαρκεί και λίγο, έτσι, σαν ένας μικρός οργασμός είναι. Μετά να πάει τέλος. Είναι πιο σύντομο. Άρα πιο και πιο έντονο, ναι. Γιατί είναι σύντομο. Ναι. Κάτι άκουσα. Ακούω φωνές εγώ. Έχει μια πιο μικρή διάρκεια σε σχέση με του θεάτρου. Το θέατρο μπορεί να κρατήσει και 2 ώρες. Αυτό θα κρατήσει τίποτα. 1,5 λεπτό, το πολύ. Ναι, είναι στόχος μου. Βέβαια, είμαι και αρκετά ειλικρινής με τον εαυτό μου. Δηλαδή, λέω, το έχω σήμερα. Για να δούμε. Τι αισθάνομαι. Είναι βασικό. Πώς νιώθω σήμερα. Δεν είμαι πολύ καλά. Δηλαδή, όταν κάναμε το Σεπτέμβριο, είχα και πολλά προσωπικά ζητήματα που τρέχανε. Αλλά προσπαθούσα να τα βγάζω απ' έξω για να κάνουμε τα πλάνα και τις λήψεις και όταν τελείωνε το γύρισμα γυρνούσα στα πιο προσωπικά μου. Γιατί αναγκαστικά, άμα έβαζα και τα προσωπικά μου μέσα, θα είχε διαλυθεί το γύρισμα. Και όλη η δουλειά για πάνω στη συναισθηματική συνέχεια της ηρωίδας. Αλλά δεν είμαστε και μηχανές, είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή, και στο θέατρο και στο σινεμά φέρουμε, όπως και... και οι συμπροταγωνιστές σου μπορεί αντίστοιχα να έχουν τη δική τους, ξέρω εγώ, να έχουν τα δικά τους προβλήματα. Προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους, λίγο να τα βγάζουμε απ' έξω ή καμιά φορά και να τα χρησιμοποιούμε υπέρ μας. Δηλαδή, αν δεν είσαι καλά και έχεις μια σκηνή που πρέπει να κλαις, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αυτό. Πολύ απλά. Ή αν έχεις μια σκηνή που είσαι πολύ θυμωμένος και όντως ερχόμενη με τον ταξιτζή πλακώθηκες, πάρα λίγο από αυτό το θυμό και βάλ' τον. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Ο τρόπος που περιγράφεις, πρέπει να υπάρχει και μία επικοινωνία με το σκηνοθέτη, πάντα, έτσι. Εννοείται. Υπάρχει μία όχι επικοινωνία μόνο, ένας μία ερωτισμός. Συμφωνία. Ερωτισμός στο όραμά του. Βέβαια. Δεν γίνεται να κάνεις ούτε παράσταση, ούτε ταινία, εάν δεν έχεις συμφωνήσει με το σκηνοθέτη σου, και με το συμπαίκτη σου, τι διαδραματίζεται. Αλλιώς, άλλα θα παίζω εγώ, άλλα θα παίζεις εσύ. Και άλλα θα έχει φανταστεί ο σκηνοθέτης. Όλα γίνονται υπ' αυτό το πρίσμα. Ότι έχουμε συμφωνήσει. Τι γίνεται στη σκηνή, αυτό. Εσύ τι παίζεις, αυτό. Και εγώ παίζω αυτό. Άρα, εγώ ζητάω αυτό, εσύ αντιδράς εκείνο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν θα υπάρξει τίποτα. Όχι, δεν μιλάω μόνο συμφωνία. Στο αν... κουμπώνει ο ρόλος σε σένα. Αν κουμπώνει ο ρόλος, αν δεν κουμπώνει ένας ρόλος σε σένα, θα το έκανες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν κουμπώνει ή δεν κουμπώνει κάποιος ρόλος σε μένα. Όχι γιατί είμαι μια πολύ καλή ηθοποιός ή κάτι τέτοιο. Γιατί νομίζω ότι μπορούμε να τα παίξουμε όλα. Γιατί αυτό πιστεύω εγώ, ότι είμαστε φορείς κειμένων και μπορούμε να παίξουμε τα πάντα. Δηλαδή, άλλον Άμλετ θα κάνεις εσύ, άλλον εγώ. Είτε σου πάει, είτε δεν σου πάει, θα κάνεις έναν πολύ ωραίο Άμλετ, γιατί θα έχεις βγάλει τη δική σου προσωπικότητα πάνω εκεί. Και μετά μπορεί να πάρω εγώ τον Άμλετ και να τον κάνω αλλιώς. Όλα μπορούμε να τα παίξουμε. Σίγουρα στο σινεμά, επειδή είναι πάρα πολύ κοντινή η εικόνα, πρέπει, ξέρεις, να ταιριάζεις πάρα πολύ στο όραμα του σκηνοθέτη φυσιογνωμικά. Δηλαδή, γίνεται ένα κλικ. Δεν ξέρω, δεν είμαι σκηνοθέτης κινηματογράφου, αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι βλέπουν ένα πρόσωπο και λένε αυτό είναι, αυτή είναι η ηρωίδα μου, έτσι τη φαντάστηκα. Αυτό συμβαίνει.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ δεν μπορώ να παίξω ό,τι γουστάρω. Απλά μπορεί να μην κολλάω η εικόνα μου στο όραμα του σκηνοθέτη. Με την Μπέννη, την Παναγιωτοπούλου για το Σεπτέμβρη, τη γνώρισα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ τη θαύμαζα από τότε που είχε κάνει τη φοβερή αυτή ταινία, η δύσκολη αποχαιρετισμή ο μπαμπάς μου, που εγώ είχα μόλις βγει από τη σχολή και την είχα δει και είχα πάθει πλάκα και έκλαιγα και γιατί είναι αυτή η ταινία. Και τη γνωρίζω και μου λέει, κάτι ετοιμάζω, έλα να σε δω. Και πήγα και έκανα, μου έδωσε μια σκηνή, πήρε κάμερα, διάβασα και είπε μέσα της, αυτή είναι. Έτσι έγινε. Δεν είναι και θέμα τύχης. Άλλος. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι είσαι φοβερή ηθοποιός σκηνής, χωρίς να θέλω να πενέψω ή κάτι, ήθελα να ρωτήσω, είναι κάτι που παίρνεις παραπάνω από τη σκηνή ή διαφέρει τόσο πολύ να παίζεις μπροστά σε κάμερα, είναι κάτι που σου δίνει περισσότερο, κάτι που χάνεις, κάτι που κερδίζεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο υποκριτικές. Λοιπόν, με την κάμερα είναι αυτό που λένε πιο intimate παίξιμο. Πιο κοντινό, πιο οι δυο μας. Είναι εδώ και σε παρακολουθεί και είναι πιο έτσι, σαν να κλείνεις το μάτι. Με το κοινό είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα ζωντανό κοινό με τη δική του ψυχολογία την εκάστοτε βραδιά, την αντίστοιχη του θεάσου και είναι άλλο παρεδώσε. Είναι μια μάχη. Να την κερδίσεις. Ενώ έχει διαφορά στο σινεμά. Αυτό που ένιωσα ως πολύ μεγάλη διαφορά, όταν παίζεις στο θέατρο, μετά τους βλέπεις τους ανθρώπους. Έβλεσαι καμαρίνια, τους βλέπεις μετά, βλέπεις πώς σε κοιτάνε. Αν τους άρεσε, το βλέπεις άμεσα. Μετά από 2 ώρες δηλαδή, που έχει τελειώσει παράσταση αμέσως. Όταν παίχτηκε το Σεπτέμβρη, παίζονταν στις αίθουσες, πήγαινε κόσμος, το βλέπε. Εγώ δεν τον έβλεπα αυτόν τον κόσμο. Και δεν είχα feedback. Αυτό με ξένησε εμένα. Δηλαδή, αυτό ένιωσα εγώ. Λέω, συγγνώμη, το είδανε, αλλά εγώ δεν τους είδα ποιοι το είδανε και πώς νιώθουνε που το είδανε. Ενώ στο θέατρο τους βλέπω. Βλέπω κατευθείαν τον αντίκτυπο που έχουμε. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, το πήγα και λίγο παραπέρα. Όχι, πολύ χαίρομαι. Απλώς, προσωπικά, τώρα προσπαθώ να εξερευνήσω πώς είναι η υποκριτική στον κινηματογράφο και νιώθω όταν το κάνω, δεν ξέρω μπορεί να είναι δικό μου φταίξιμο, αλλά νιώθω κάπως... Τι, παγωμένη. Ναι, ίσως, στεγνά, ίσως... Ίσως δεν το πιστεύω, δεν ξέρω, γιατί είναι η αρχή μου. Στην αρχή είναι όντως δύσκολο, γιατί είναι μια ξένη κατάσταση που δεν την ξέρουμε, γιατί αυτό που εμείς κάνουμε θέατρο. Δεν ξέρουμε το live, το ζωντανό, το άμεσο. Είναι μια άλλη κατάσταση, έχει μια άλλου είδους συγκέντρωση. Προσπάθησε να χαλαρώσει λίγο σε αυτό, πάρε καμιά ανάσα. Χαλάρωσε και δοκίμασε έναν άλλο δρόμο. Είναι πιο παγωμένο ίσως που έχει την κάμερα στην αρχή. Εγώ θυμάμαι τις πρώτες φορές την κοίταγα κιόλας. Δεν ήξερα. Τσαπ, κοίταγα την κάμερα. Αχ, λέω, κοίταξα την κάμερα, συγγνώμη. Συμβαίνει αυτό, είναι ένα καινούριο πράγμα. Άπαξ όμως και το δεις από την άλλη πλευρά, ότι κάποιος σε παρακολουθεί και το παίξεις σαν φλερτ. Κοίτα τώρα πόσο αργά θα γυρίσω για να με εντεγράψεις. Κατάλαβες. Αν το δεις έτσι, είναι πολύ παιχνιδιάρικο. Είσαι καλά. Όσον αφορά το κείμενο στην κάμερα, ένα πραγματάκι πληρωματικό, ότι ο Ρομέρη είχε πει μια φορά ότι η Μαρία Καζάρες μια φορά κοίταξε την κάμερα την ώρα που γυρνούσανε και λέει ο διευθυντής φωτογραφίας στο Ρομέρ, πρέπει να το ξαναπάμε γιατί κοίταξε την κάμερα. Και λέει ο Ρομέρ, δεν μπορείς να απαγορεύσεις μια κυρία να κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Ορίστε. Ναι, πίσω-πίσω. Γεια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζεις τον συμπαίκτη σου. Στον κινηματογράφο.
Ο συμπαίκτης σου είναι το παν, είτε στον κινηματογράφο είτε στο σινεμά. Γιατί δράς, αντιδράς στη δράση του άλλου. Είναι ο ίδιος νόμος. Συμβαίνει μερικές φορές επειδή υπάρχει μία έλλειψη αμεσότητας στο απλάνα. Πρώτα θα γίνουν τα δικά μου πλάνα, πρώτα τα δικά σου κτλ. Αυτό είναι που έλεγα πριν. Υπάρχει ένα πολύ κρύο, κάτι σαν κρύο σώμα απέναντι. Ναι. Και για πώς κλειστώ, πώς πας αυτό το πράγμα, αν υπάρχει, αν το συνεχίσεις. Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι ότι στο έδωσε όπως το είχε δώσει στο δικό του πλάνο. Εάν έχει κουραστεί και δεν μπορεί να το δώσει. Αλλά αυτό που έλεγα πριν είναι νόμος να παίξεις και εσύ και ο συμπαίκτης σου 100% το ίδιο, με ένταση. Είτε είσαι στην κάμερα είτε εκτός κάμερας. Είναι σημαντικότατο. Καμιά φορά βέβαια, ανάλογα και με το χώρο, μπορεί να μην χωράει ο συμπαίκτης σου. Και να πρέπει να σου δώσουν ένα σημάδι δίπλα στην κάμερα. Και να είναι κάπου κρυμμένος ανάμεσα στα πόδια του οπερατέρ. Και εσύ θα πρέπει να φανταστείς, ενώ παίζεις σε ένα σημάδι. Να φανταστείς πώς ήταν στο γενικό και στο δικό του κοντινό. Δυστυχώς έτσι είναι ο κινηματογράφος. Έχει και αυτή τη δυσκολία. Θέλει λοιπόν φαντασίωση. Αυτό. Καλά, μπορεί και να τύχει να μην θέλει να σου δώσει καν ο άλλος, όπου και πάλι θα το φανταστείς. Αλλά εντάξει, αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις. Συνήθως είναι πάρα πολύ δοτικοί όλοι. Επειδή έχεις κάνει γενικά αρκετή και κινηματογράφο και τηλεόραση, από όσο ξέρω, αν αυτό σε έχει επηρεάσει ως προς το θέατρο, στο πώς αντιμετωπίζει τη διαδικασία του θεάτρου πλέον. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι ηθοποιοί στην Ελλάδα έχουν αυτό το πρόβλημα, ότι στο κινηματογράφο αντιδρούν σαν να βρίσκονται στο θέατρο. Αλλά ήθελα λίγο να ακούσω και τη δικιά σου σκοπιά πάνω στο θέμα. Είναι τόσο διαφορετικές διαδικασίες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για μένα. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Αυτό που είπα πριν, ότι ουσιαστικά το μόνο που είναι κοινό, είναι ότι έχω τον ίδιο εσωτερικό συναισθηματικό πυρήνα. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα μαζεύομαι ή μεγεθύνομαι. Αυτό κάνω. Και ίσως, ναι, το θέατρο είναι και πιο σωματικό. Δηλαδή έχει πιο έντονο σώμα. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι τόσο διαφορετικές διαδικασίες. Δηλαδή και τεχνικά, αν το πάρει κανείς, που δεν τις μπορώ να τις συγκρίνω, είναι άλλο πράγμα. Και γι' αυτό μου αρέσουν εξίσου και τα δύο. Μου προσφέρει το κάθε ένα κάτι άλλο. Δεν έχεις δηλαδή τη γνωστή διάκριση που έχουν οι περισσότεροι ηθοποιοί όταν κάνουν κάποια στιγμή κινηματογράφο που λένε «Εγώ ποτέ ξανά στο θέατρο με τη σκηνή μου». Όχι, από όλα και θέλω. Το κοινό από κάτω. Εγώ είμαι από όλα. Και θέατρο και κινηματογράφο και απ' όλα. Σας ευχαριστώ. Κι εγώ. Οπότε στην Ελλάδα έχουν μάθει οι ηθοποιοί πάνω να δουλεύουν, δηλαδή οι δραματικές σχολές είναι όσον αφορά το θέατρο. Όσον αφορά τον κινηματογράφο, πώς το κάνουν αυτό το βήμα? Εγώ θα σου πω τι έκανα. Ο καθένας μόνος του. Ή θα πας να κάνεις κάποια καταπληκτικά. Γίνονται μαθήματα, σεμινάρια στο εξωτερικό. Μπορείς να κάνεις ένα μάστερ, δεν ξέρω. Ή εγώ, επειδή βιαζόμουν, δεν είχα χρόνο, πήρα το βιβλίο του Μάικλ Κέιν μπροστά από την κάμερα. Και κάτσα, το διάβασα. Και μετά, από δουλειά σε δουλειά, κοίταγα τις λήψεις μου και με διόρθωνα. Α, λέω, αυτό κάνεις εδώ, ε. Α, αυτό μην το κάνεις την επόμενη φορά. Και έτσι την επόμενη φορά δεν το έκανα αυτό. Και έζησα να μειώνω τα λάθη μου. Αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία αυτή. Γενικά η διαδικασία του ηθοποιού εμπεριέχει τη συνεχή. Πρέπει συνέχεια να τσεκάρεις τον εαυτό σου. Συνέχεια. Είμαι αληθινή, είμαι σωστή, είμαι ειλικρινής. Τι κάνω εδώ? Ποια είναι τα λάθη μου? Α, του σήκωσα τους ώμους εδώ πέρα. Α, έκανα έτσι το στόμα μου στην τάδε λήψη. Πρέπει συνέχεια να παρατηρείς τον εαυτό σου. Και αυτό δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, εγώ αυτό που θα σύστηνα σε ένα νέο ηθοποιό είναι πρώτα απ' όλα να βρει έναν τρόπο να κάνει κάποια μαθήματα, όντως, και μετά να δουλέψει μόνος του. Όλοι οι νοήμονες είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι, μπα, βουρ. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Και να παρατηρεί τους άλλους. Δηλαδή, άνοιξε, δες κλεμμένα όνειρα. Και πες μου ότι το πιστεύεις. Δεν το κατακρίνω, απλά λέω, αν το πιστεύεις. Και μετά παίξε εσύ και πες, τώρα εγώ με πιστεύω. Είμαι ειλικρινής. Έφερα αυτό το παράδειγμα, γιατί είναι η μόνη τηλεόραση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και που τη βλέπω και που όποτε ανοίγω το όχι. Και λέω, τώρα αυτοί έχουν, το πιστεύουνε
ότι είναι αληθινή. Δηλαδή, αναρωτιέμαι. Αυτή την διερώτηση πρέπει να την έχει ένας ηθοποιός. Όλη την ώρα. Είτε είναι θεατρικός, είτε κινηματογραφικός. Όλη την ώρα. Μια εντιμότητα. Αυτό. Μίλησες πριν για τις πρόβες, ότι στο κινηματογράφο είναι αρκετά λιγότερες από ό,τι στο θέατρο, το οποίο το βρίσκω φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά, έχω ακούσει από σκηνοθέτες που λένε ότι δεν κάνανε πρόβες, πήγανε κατευθείαν για λήψη. Εκεί ο ηθοποιός δεν νιώθει φοβερά εκτεθειμένος. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Όσο πολύ και να έχει συζητήσει με το σκηνοθέτη σου, πώς γίνεται να πας κατευθείαν για λήψη? Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, αυτό γίνεται συνήθως στην τηλεόραση. Εκεί δεν γίνεται καθόλου πρόβα. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω, ιδιαίτερα σε μια ταινία, και άμα έχει και φιλμ. Γιατί το φιλμ είναι πανάκριβο. Δεν γίνεται να μην έχει γίνει πρόβα. Και επίσης δεν το καταλαβαίνω, γιατί εγώ στο ποιός θέλω να συνηθίσω τα μάτια του συμπαίκτη μου. Δηλαδή, πέραν του να δω εγώ τι θα παίξω, να τον συνηθίσω. Δεν μπορεί να είσαι αφιλή με έναν. Δεν μπορεί ξαφνικά, α, γεια σου, γνωριστήκαμε, φίλα τον. Δηλαδή, δεν πρέπει να γνωριστεί ο ένας με τον άλλο, να κάνουν μια πρόβα, να δουν πώς είναι, πώς λειτουργούν σαν άνθρωποι, σαν ηθοποιοί. Δεν το καταλαβαίνω να μην γίνει καθόλου πρόβα. Ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος πολλές φορές, αλλά έστω λίγο. Τι γίνεται, χρειάζεται. Χρειάζεται. Εμείς προηγείται. Ήθελα να ρωτήσω πώς ένας σκηνοθέτης που δεν έχει ξαναδουλέψει με έναν ηθοποιό μπορεί, ας πούμε, να κάνει κάποιες ερωτήσεις για να τον ξεκλειδώσει και, ας πούμε, να του εμπνέει εμπιστοσύνη σε αυτό που θέλει να κάνει και να του μεταδώσει το όραμά του. Δηλαδή, να πιστέψει και ο ηθοποιός αυτό. Καλά, πέραν του... Αν είναι ένας σκηνοθέτης που ξέρεις τη δουλειά του, εντάξει, είναι πολύ πιο εύκολο. Αν είναι ένας σκηνοθέτης που δεν γνωρίζεις, είναι όπως με τις ανθρώπινες σχέσεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σε γνωρίζω, σε συμπαθώ, σε εμπιστεύομαι, βλέπω τι μυαλό είσαι. Και μπορεί να ταιριάζουμε, μπορεί να μην ταιριάζουμε. Νομίζω ότι έτσι γίνεται. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο σκηνοθέτης για να πείσει τον ηθοποιό. Για μένα, όταν είσαι σίγουρος για αυτό που θες να κάνεις και το αγαπάς, μεταφέρεται. Δηλαδή, αν εσύ είσαι σκηνοθέτης, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Να είσαι σίγουρος. Στην υποκριτική πάνω, όμως, δηλαδή. Στην υποκριτική πάνω. Ναι. Υπάρχουν πολλά κόλπα. Αλλά εξαρτάται από τι ηθοποιό έχεις, έτσι. Γιατί είναι ένας άλλος άνθρωπος ο κάθε ηθοποιός. Ο κάθε ηθοποιός έχει τα δικά του κόλπα να ξεκλειδωθεί. Ναι, και τη δικιά του μέθοδο. Και υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι και πολύ έτσι σαντιστικές για να ξεκλειδώσει ένας ηθοποιός. Εγώ δεν τη συστήνω. Αλλά έχει ο καθένας τα κόλπα του. Ναι, γι' αυτό σε υπάρχει εξάντληση, είναι ένα πολύ ωραία σαδιστική μέθοδος, όπου κάνει ο ηθοποιός γύρω στις 40 λήψεις, για να πετύχουμε την μαγική λήψη και τελικά κρατάνε την πρώτη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αλλά εγώ γενικά δεν είμαι υπέρ. Δεν μου αρέσει να βασανίζομαι. Δηλαδή, ας κάνουμε τη δουλειά μας ωραία και θα στο παίξω. Μην ανησυχείς, δηλαδή, δεν είναι άγγυρα. Να με εξαθλιώσεις για να μπορέσεις να έχεις το αποτέλεσμα το που θες, μπορώ απλά να το παίξω. Και επίσης στον κινηματογράφο υπάρχει ένα κόλπο. Για να υπάρξει αυτή η αλήθεια, καλό είναι, αν πρέπει να μπεις κάπου λαχανιασμένος, να τρέξεις 10 γύρους. Δηλαδή, απλά τα πράγματα. Το κάνουμε αυτό. Εντάξει, το θέατρο το κλέβουμε λιγάκι, κάνουμε κάτι... Αλλά δεν είναι ανάγκη να εξαντλείται κανείς για να κάνει μια ταινία ή για να κάνει θέατρο. Γενικά. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και είμαι και κατά αυτού. Δεν ξέρω, σου απάντησα. Ναι. Κάνεις έτσι. Περίπου, ναι. Θες κάτι άλλο να σου πω? Όχι, ήθελα λιγάκι έτσι περισσότερο πώς, ας πούμε, ένας σκηνοθέτης μπορεί να έρθει να σου ψιθυρίσει κάτι και να σε βοηθήσει εσένα, ας πούμε, να καταλάβεις αυτό που θέλει. Δηλαδή... Έγκυται αυτό στην ξυπνάδα του σκηνοθέτη. Ναι, μπορεί σε μια λήψη να έρθει όντως ταυτή και να σου πει κάτι που λίγο να σε κουνήσει. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τη δική του ευφυΐα και τη συναισθηματική ευφυΐα, βεβαίως, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί και να διαλύσει κάτι.
πρέπει να έχει πολύ σωστό τρόπο το τι θα πει, πώς θα το πει, για να βοηθήσει τον ηθοποιό του. Θέλει μια ευελιξία από μέρος του. Αλλά δεν είμαι σκηνοθέτης, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, θα πεις ένα παράδειγμα που να έχει συμβεί αυτό, να είναι που να έχει κάτι να σου λέει. Έχει συμβεί, αλλά δεν θυμάμαι. Εκείνη την ώρα δεν τα συγκρατείς όλα. Πρέπει να έχει συμβεί στο Σεπτέμβερ, με την Μπέννη. Αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς τι μου είπε. Μήπως κάτι με το σκύλι, γιατί κάποια στιγμή είχα μιλήσει με την Μπέννη για το αυτό, για τη σχέση του σκύλι και τα υπάρχει, πώς συνέβη κάτι εκεί, το λέω τώρα. Όχι, Μπέννη, δεν πίστευε ότι θα αναπτύξω καλή σχέση με το σκύλο. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα στην αρχή των γυρισμάτων. Εγώ τη είπα: θα δει, γιατί έχω μεγαλώσει δύο σκυλιά. Άλλο αν δεν τα θέλω μέσα στο σπίτι μου και στο κρεβάτι μου τώρα. Αλλά μια χαρά τα αγαπάω τα σκυλάκια. Αυτό ήταν το μόνο θέμα με το σκύλο. Γενικά όχι. Αλλά με την Μπέννη αυτοσχεδιάζαμε πολύ. Δηλαδή αλλάζαμε λόγια εκείνη την ώρα. Να, αυτό τώρα θυμήθηκα. Μου είπε: πες αυτό. Και αυτό κάτι μου έκανε, αυτή η λέξη που ήθελε να πω. Δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να δω. Και δεν ξέρω αν κρατήθηκε, γιατί πολλά πετάχτηκαν. Έτσι, πολλές λήψεις, πολλές σκηνές. Άλλο κρίμα αυτό. Έχεις γυρίσει, έχεις γυρίσει, έχεις γυρίσει και τη βλέπεις την ταινία και λες, αυτό που είναι, εκείνο, το άλλο. Και εκεί θα πρέπει να έχεις δύναμη. Άλλος. Εγώ πάλι. Θεωρώ μεγάλη σου ικανότητα αυτό που είπες για τα μάτια, το ανοιγόκλημα. Δηλαδή, μια ιδανική περίπτωση, θα ήσουν για ένα μονοπλάνο από πολύ γενικό σε κοντινό στα μάτια. Χωρίς μοντάζ. Δηλαδή, ναι, τίποτα. Μονοπλάνο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί το έχω δοκιμάσει. Θέμα γυμναστικής είναι των μειών. Θέμα γυμναστικής. Γυμναστικής των μειών. Και επίσης θα σου πω κάτι. Καλό είναι να μην κρατήσεις εντελώς fix το βλέμμα. Μπορείς να κατεβάσεις, αλλά να κοιτάξεις πλάγια, να κοιτάξεις από εκεί, αλλά δεν θα κάνεις έτσι. Θα είναι μονίμως ανοιχτά, αλλά θα κοιτάνε. Αυτό τα υγραίνει. Και φαντάζομαι ότι εγώ φοράω φακούς. Είναι χειρότερο. Εγώ το έχω στο μυαλό μου λίγο. Πώς αυτό το παιχνίδι που παίζουν δύο άτομα να μην γελάσει. Ναι, ναι. Ναι, αυτό σκέφτομαι σαν τέχνη. Ωραία εικόνα είναι αυτή. Ναι. Αλλά αυτό μη σου βγάλει πολύ ένταση όμως. Έτσι. Μην κλείσω τα βλεφάρα μου, μην κλείστε με. Θέλει μια ησυχία, μια ηρεμία ενώ το κάνεις. Το έχω δοκιμάσει με μία ηθοποιό και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πάντα έπαιζε. Πόση ώρα λήψη? 3 τέταρτα. 20 δεύτερα. 20 δεύτερα, εντάξει, μπορείς να το κάνεις. Εγώ αντέχω 2 λεπτά. 2 λεπτά. Με φακούς. με γύμνασα. Το έκανα σταδιακά. Σαν την άπνοια είναι αυτό το πράγμα. Τι? Κάτω από το νερό. Ευτυχώς δεν είχα υποβρύχιο με το πρόσωπο από κάτω. Δεν μου έχει τύχει αυτό. Θα σου πω όταν το κάνω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αν κατάλαβα καλά, είπες ότι ουσιαστικά το σινεμά είναι ακόμα πιο συμπυκνωμένη ζωή και συνέστημα και από το θέατρο. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς μπορείς να μεταβαίνεις και να συνδυάζεις αυτή την πύκνωση από τη μία και από την άλλη να μεταβαίνεις στο εργαλείο «κοιτάω και δεν σκέφτομαι τίποτα», όπως εκείνο το πλάνο με την οικογένεια, αν κατάλαβα καλά. Είναι κόλπο. Εκγύμναση. Μαθαίνεις. Ή τίποτα, ή τα πάντα. Πώς λένε, μπαίνω, βγαίνω στους ρόλους, μπαίνω, βγαίνω, αυτό που λένε, που εγώ γελάω πάρα πολύ με αυτό, αλλά είναι ωραίο. Είναι, ρε παιδί, πολύ απλό. Αν μου πεις τώρα, κόρα θύμωσε, θα θυμώσω. Εντάξει, δεν θα κλάψω αν μου πεις τώρα κλάψε, αλλά μπορεί, αν συγκεντρωθώ 5 λεπτά, να κλάψω. Ουσιαστικά, διαχειριζόμαστε συναισθήματα. Και έχουμε ξεκινήσει από τον εαυτό μας, πώς κλαίμε εμείς, πώς θυμώνουμε εμείς, πώς είμαστε εμείς. Και απλά μετά τα έχεις σε κουτάκια. Καπ, αυτό, πάρτο. Παπ, αυτό, πάρτο. Αυτή είναι η δουλειά. Διαχείριση συναισθημάτων.
Παίζεις με αυτά. Και ξεκινάς από τον εαυτό σου. Και έτσι λοιπόν μπορείς και πολύ συμπυκνωμένος να είσαι και μέσα σου και να μην σκέφτεσαι και τίποτα. Απ' όλα. Και μπορείς επίσης να μεταβαίνεις από το ένα στο άλλο έτσι. Είναι θέμα εξάσκησης. Δεν σταματάει η εξάσκηση στην υποκριτική. Δεν τελειώνει. Ο ένας το οποίος εξασκείται αιώνια. Όσο είναι ηθοποιός, εξασκείται. Συνεχόμενα. Για να γίνεται όλο και καλύτερος. Αυτό πιστεύω εγώ. Και για να μην ουσιαστικά αν είσαι πολύ καλός τεχνικά, δεν κουράζεσαι και πολύ. Δεν κουράζεσαι. Συναισθηματικά και ψυχικά δεν κουράζεσαι. Παίζεις εσύ και δεν σε παίζει. Εσύ χειρίζεσαι τα πράγματα και δεν σε χειρίζονται. Και είναι πιο ξεκούραστο. Γιατί φαντάσου, ας πούμε, στο θέατρο πρέπει να παίξεις μια παράσταση 200 φορές. Θα τρελαθείς. Άμα το βιώνεις κάθε βράδυ το ίδιο, το ίδιο, με την ίδια ένταση, θα τρελαθείς. Θα πάθεις κάποιο ατύχημα. Έχουν γίνει αυτά. Γενικά χρειάζεται μια αντιτάφτιση. Και στο σινεμά ακόμα. Γιατί ο Heath Ledger τι έπαιξε πριν πεθάνει. Να σκεφτούμε. Πολύ δύσκολα πράγματα. Είναι όλο το θέμα. Είναι θέμα εξάσκησης. Εξασκούμε. Πώς ξέρεις τι είναι αληθινό? Αληθινό είναι αυτό που είμαι εγώ. Εγώ ξεκίνησα με το πώς, ας πούμε, θυμώνω εγώ. Δεν μπορώ να κάνω πώς θυμώνεις εσύ. Θα είμαι αστεία. Ξεκινάω λοιπόν από τα δικά μου συναισθήματα. Παρατηρώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, πώς χαίρομαι? Πώς αντιδρώ όταν ακούω ένα χύψη ή δυσάρεστο γεγονός? Πώς θυμώνω ίδια? Πώς κλαίω? Χρησιμοποιώ εμένα, δεν έχω άλλον. Ξεκινάω από αυτό. Και μετά, εάν το εξασκήσεις πολύ, μπορείς να πας και σε μιμήσεις, σε φόρμες, σε πιο εξελιγμένα πράγματα που είναι πολύ εκτός εσού. Αλλά το κόλπο είναι να ξεκινάς από τον εαυτό σου. Δεν έχεις και κανέναν άλλον, δηλαδή εσύ είσαι το όργανο. Τώρα, τι γκάμες υπάρχουνε? Ναι, μπορεί να είμαι θυμωμένη και να ουρλιάζω, αλλά μπορεί να είμαι θυμωμένη και να μιλάω πάρα πολύ ψιθυριστά. Αλλά πάλι η κόρα είναι που είναι θυμωμένη. Δεν είναι η κόρα που μιμείται την Ελένη που είναι θυμωμένη. Είναι βασικό να ξεκινάς από τον εαυτό σου. Βασικό. Καλησπέρα. Γεια σας. Ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με το διάλογο. Καταρχήν, ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις δουλέψει στο σινεμά και με σκηνοθέτες που δεν είναι οι σεναριογράφοι του έργου? Δηλαδή, έχεις δουλέψει και με να είναι ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος, ας πούμε, για παράδειγμα? Α, ναι, κυρίως ναι. Δηλαδή, έχουν γράψει και οι ίδιοι τα σενάρια? Ναι. Σου έχει τύχει περίπτωση που είναι άλλος ο σεναριογράφος? Μπορεί να είναι και άλλος. Και άλλος. Σχετικά με τους διαλόγους, γιατί γενικά οι σεναριογράφοι μιλάνε πάρα πολύ το ότι οι διάλογοι είναι πολύ δύσκολοι στα κινηματογραφικά σενάρια. Μπορεί να έχει γράψει κάτι. Δεν είναι, ας πούμε, ένα κλασικό θεατρικό έργο. Ακριβώς. Στο οποίο παίρνεις ένα κλασικό θεατρικό έργο, το οποίο δεν πας να αλλάξεις, ας πούμε, τα λόγια. Ενώ ο διάλογος είναι πολύ ρευστός σε μια κινηματογραφική ταινία. Πώς εσύ έχεις τάση να αλλάζεις και τα λόγια που είναι στο διάλογο, στο σενάριο και οι σκηνοθέτες, σου ταιριάζει αυτό δηλαδή, ή οι περισσότεροι, ας πούμε, σου λένε όχι, ακολούθα το αυτό, ή ως γενικά περσόνα έχω... σου πάει να το προσαρμόζεις? Εμένα γενικά μου αρέσει να κρατάω αυτό που έχει γραφτεί. Αν δω όμως ότι με δυσκολεύει πολύ, θα ζητήσω να αλλαχτεί. Γενικά, με όσους έχω δουλέψει, ήταν πολύ ανοιχτοί και τα αλλάζουν. Δηλαδή, άμα δεις ότι ο ηθοποιός δεν μπορεί να το πει, δεν νιώθει καλά, θα φανεί, ρε παιδί μου, στην ταινία. Αλλά δεν είμαι από αυτές τις περίεργες όμως που θέλουν όλα να τα αλλάζουν. Δηλαδή, γενικά το σέβομαι αυτό το σκληρό κείμενο που έχει γράψει ο σεναριογράφος, ότι αυτό είναι. Και μετά, άμα είναι κάτι πάρα πολύ που δεν μου κολλάει, θα ζητήσω εάν γίνεται να αλλάχτεί. Αλλά νομίζω. Το καλύτερο κόλπο είναι να τα μεταφράζεις στα αγγλικά. Αυτό είναι το καινούριο μου κόλπο. Έχεις πολλά κόλπα πάντως. Λέει, ρε παιδί μου, μια ατάκα. Και επειδή έχουμε δει πολύ αμερικάνικο κινηματογράφο, είναι πάρα πολύ άμεση, είναι καταπληκτικά πόσο άμεση είναι. Τόσο αληθινή, δηλαδή συγκλονιστικό, τραβάς τα μαλλιά σου. Και επειδή εγώ είμαι και μισή Αμερικανίδα,
κάτι σε με βόλευε σε αυτό. Λοιπόν, το λέω πώς θα το έλεγα στα αγγλικά, που είναι πιο flat γλώσσα, και μετά το λέω στα ελληνικά με τον ίδιο τονισμό. Πέτυχε. Δοκιμάστε το, όποιος θέλει. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό που είπες πριν. Ξεκινάμε πάντοτε από την κόρα. Πώς θυμώνει η κόρα. Βεβαίως. Πώς όμως μετά καταφέρνεις σε 5 διαφορετικούς ρόλους να σε δούμε θυμωμένη, να δούμε 5 διαφορετικά πρόσωπα και πάντοτε ξεκινάμε από το πώς είναι θυμωμένη η κόρα. Φοβάμαι πάντοτε ότι προσωπικά θα πέσω σε μία... ναι. Δηλαδή, πώς είναι θυμωμένη η Ειρήνη, θα το δει σε 5 διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά σε σένα δεν το βλέπω. Δεν βλέπω το ίδιο πρόσωπο κάθε φορά. Μα ο θυμός δεν είναι ένα πράγμα. Όχι, αλλά εσύ είσαι η κόρα. Μα δεν έχω κανέναν άλλον. Μα δεν έχω και κανέναν άλλον. Τι να κάνω. Κοιτάω, λοιπόν. Πες ότι έχω 5 ρόλους. Εντάξει. Και πρέπει να βγάλουν και αυτοί οι 5 κάποιο θυμό. Δεν θυμώνουν όλοι το ίδιο. Ούτε εγώ κάθε μέρα θυμώνω ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορώ να είμαι τώρα θυμωμένη. Και τώρα μπορώ να είμαι θυμωμένη. Δύο διαφορετικές θυμίες. Μόνο η έντασή του ήταν άλλη. Αντίστοιχα θα βρεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Επίσης, νομίζω ότι μιλάμε τώρα για το σινεμά. Στο σινεμά είναι όλο το βλέμμα. Και ο κάθε ρόλος έχει άλλο βλέμμα. Εγώ αυτό έτσι τα φαντάζομαι στο κεφάλι μου και ίσως αυτό διαφοροποιεί τα συναισθήματα. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητή. Ας πούμε, όταν κάναμε την Άλμα στο Τζέις, έπαιζε αυτό το κοριτσάκι την Άλμα. Αυτή είναι Αλβανή. Γνώρισα την κοπέλα που θα έπαιζε εμένα μικρή. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κλέψει η μικρή από μένα, αλλά εγώ από αυτήν. Δεν είδα αυτό το κοριτσάκι. Παρατήρησα ότι έχει μια πολύ μεγάλη περηφάνεια στο βλέμμα της. Και λέω, αυτό είναι το κόλπο. Και έτσι πήρε αυτή την περηφάνεια είχα στο νου μου, στο βλέμμα. Ότι δεν σηκώνω μύγα. Ενώ τι συμβαίνουν και δεν συμβαίνει. Κλέβουμε. Από εδώ, από εκεί, κλέψε. Και βάλτε στο βλέμμα σου, στο σινεμά. Αυτό είναι το κόλπο. Και θα διαφοροποιηθούν και οι θυμοί και οι χαρές και όλα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πιο, αν μου επιτρέψεις λίγο πιο spicy και κάτι σε σχέση με... Επειδή ανέφερες τον Αμερικάνο και ανέφερες στην αρχή το Shame, την ταινία, θέλω να μου πεις τη δική σου άποψη στο ζήτημα του ξεγυμνώματος του ηθοποιού γενικότερα και πάνω σε πολύ ερωτικές σκηνές. Δηλαδή, δεν ξέρω εσύ πώς το βιώνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις τη δική σου άποψη πώς το... Και ένα δεύτερο. Να μου πεις επίσης ποιες υποκριτικές έχεις θαυμάσει πάρα πολύ στον ξένο και στον ελληνικό κινηματογράφο. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, εγώ με το γυμνό δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να πω, ένα σώμα είναι. Το ξεγύμνομα είναι αλλού. Δεν είναι ένα στήθος, έχουν όλοι. Δεν είναι τίποτα, το φοβερό. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, αν πάει να το κάνει πορνό, εννοώ. Εγώ έχω κάνει γυμνά, αλλά στο θέατρο. Εντάξει, το Σεπτέμβριο έχει τίποτα, πολύ λίγο. Τίποτα. Εγώ γενικά δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην γίνεται πορνό. Δηλαδή να έχει νόημα. Ας πούμε, στον Αντίχριστο του Τρίερ δεν με ενόχλησε η αρχή που είδαμε κιόλας ένα πέος να διεισδύει σε ένα ιδίο. Εγώ τη βρήκα μαγική αυτή τη σκηνή. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλοί σκηνοθέτες που το παρακάνουν. Δηλαδή, και είναι και δύσκολο για τον ηθοποιό αυτό να γυμνώνεται, έτσι. Ενώ νιώθει πάρα πολύ, εντελώς πιο γυμνός από γυμνός. Σαν να μόλις γεννήθηκε. Δηλαδή, εκτίθεται που εκτίθεται συναισθηματικά, βγαίνουν και τα ρούχα και είναι με τεράστια η ντροπή. Δεν είναι εύκολο και για μας. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Το shame ήταν. Το shame για μένα το παράκανε. Από ένα σημείο και δεν το χρειαζόμουν. Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ σαν ταινία κινηματογραφικά, έτσι όπως ήταν γυρισμένη, με απογοήτευσε το σενάριο. Ήθελα να έχει μεγαλύτερη... να είχε ανοίξει πιο πολύ το θέμα των δύο αδελφών. Γιατί αυτά τα δύο αδέλφια είναι έτσι και γιατί αυτός έγινε sex addict. Γιατί υπήρχε και ένας υπολανθάνων ερωτισμός μεταξύ τους, που ήθελα λίγο να ανοιχτεί πιο πολύ σαν θέμα. Αλλά μετά νομίζω το παράκανε.
ο Μακκουίν στο γυμνό. Έκανε μια σκηνή αρκετά μεγάλη με μια παρτούζα. Και νομίζω ότι παρακράτησε. Θα την ήθελα λιγότερη. Όχι ότι δεν μ' άρεσε να βλέπω το Fassbender, βεβαίως. Αλλά εντάξει. Τώρα, ναι, όσον αφορά ερμηνείες. Σε ξένες ταινίες, εντάξει, ναι, στο Shame of Fassbender θεωρώ ότι ήταν ασύλληπτος. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η Meryl Streep στην εκλογή της Sophie, ας πούμε. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Kate Blanchett. Τώρα την είδα στο τελευταίο του Woody Allen. Δεν ήξερα αν παίζει θέατρο ή κινηματογράφο, ήταν ασύλληπτη. Ήταν στο όριο. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει είναι άκρος θεατρική και ταυτόχρονα να πει είναι άκρος κινηματογραφική. Ήταν καταπληκτική. Και στον ελληνικό κινηματογράφο μ' άρεσε πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αγγελική Παπούλια. Μ' άρεσε η ερμηνεία της της Άλπης. Που ενώ υπάρχει ένας δύσκολος. Ο τρόπος υποκριτικής στις ταινίες του Λάνθιμου είναι πιο περίεργος. Έχει μια ελλειπτικότητα. Πήρε αυτή τη φόρμα και τα μάτια της φλέγονταν. Το έκανε πάρα πολύ δικό της. Ήταν συγκλονιστική, νομίζω. Άλλος. Ναι. Ωραία. Είναι πιο δύσκολο να ξεκλειδώσεις στο κινηματογράφο. Θέλω να πω στο θέατρο. Περνάς μια διαδικασία προβών, ακόμα και στη σκηνή αν συμβεί κάτι, είναι πιο άμεση η σχέση σου με το κοινό, τους συμπαίκτες. Ενώ στον κινηματογράφο μπορεί να μείνεις κάποια στιγμή μόνος σου με την κάμερα, θέλω να πω να μην έχεις από πού να κρατηθείς. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Να είναι πιο δύσκολο να βρεις κάτι να σε ξεκολλήσει, αν κολλήσεις. Να βρεθείς μόνος σου με την κάμερα, αυτό σημαίνει μονόλογος. Ο μονόλογος είναι διάλογος. Δηλαδή και στο θέατρο έχουμε μονολόγους. Ναι. Είναι πάλι διάλογος. Συνδιαλέγομαι. Γιατί δεν παίρνω απάντηση. Λέω κάτι, αλλιώς δεν θα μίλαγα κι εγώ μόνη μου τώρα. Λέω κάτι, δεν απαντάς, συνεχίζω. Αλλά συνδιαλέγομαι. Επομένως, δεν είσαι ακριβώς μόνος σου στο σινεμά. Απλά είναι αυτό ίσως που λέγαμε Ειρήνη, σωστά. Ότι νιώθεις, επειδή δεν το έχεις συνηθίσει, νιώθεις λίγο πιο παγωμένος. Και ναι, όντως τώρα, όταν έχεις και τον άλλον, έχεις συνηθίσει να παίζεις στο θέατρο, μπαίνει η κάμερα σαν σφήνα και λες, αχ, τι είναι αυτό. Νομίζω αυτό συμβαίνει, γιατί ουσιαστικά και το συμπαίκτη σου έχεις, το σκηνοθέτη σου έχεις, υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας. Δεν παίζεις μόνη σου, καθόλου μόνη. Απλά είναι αυτό το ματάκι που σε βλέπει, που σε τρομάζει. Αυτό νομίζω είναι. Κάτι άλλο. Χαίρετε. Ήθελα να ρωτήσω λίγο άσχετο, σε σχέση με την performance, ποια είναι η άποψή σου και επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια σχολή, τίποτα βασικά, άμα πιστεύεις ότι χρειάζεται κάποιος να παρακολουθήσει, να κάνει μαθήματα υποκριτικής ή κάτι που θα μπορούσε να προσεγγίσει. Ναι, ίσως θα χρειαστεί, γιατί η performance έχει πάλι να κάνει ότι βγαίνεις πάνω σε κοινό και εκτίθεσαι ο ίδιος. Μπορεί να έχει και λόγο, μπορεί να έχει κίνηση, σίγουρα δηλαδή, θα έχει κίνηση σίγουρα, ή μπορεί να έχει και ακίνηση, να κάθεσαι σε μια καρέκλα. Αλλά θα πρέπει να κάνεις κάποια μαθήματα για να καταλάβεις πώς φαίνεσαι. Θα πρέπει να ξέρεις πώς κινείται το σώμα μου, πώς είναι η φωνή μου, πώς είναι ο λόγος μου. Όλα αυτά. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου. Εδώ χρειάζονται όποιος βγαίνει σε κοινό να κάνει μαθήματα υποκριτικής, κατά τη γνώμη μου. Μέχρι και οι πολιτικοί χρειάζονται κάποια μαθήματα να πούν τα ψέματα καλύτερα. Δηλαδή, πόσο μάλλον κάποιος που ασχολείται με την τέχνη. Οπωσδήποτε. Κάποια μαθήματα, ναι. Είπες κάποια στιγμή ότι ξεκινάς από την κόρα και μετά υιοθετείς κάποιες φόρμες.
αν μάλλον έχεις εμπειρία, υιοθετείς κάποια στιγμή κάποιες φόρμες. Αυτές οι φόρμες μπορούν να σε κάνουν να φαίνεσαι και ψεύτικη, αν φαντάζομαι αν δεν τις διαχειριστείς καλά. Σου έχει τύχει ποτέ να υιοθετήσεις κάποια φόρμα και να την κάνεις να φανεί αληθινή, και αν ναι, πού? Έχω παίξει φορμαλιστικά θέατρο αρκετές φορές. Με τον Ρέτσο, με τον Κότσεφ. Τι γίνεται, αυτοί είχαν μια πολύ καθαρή φόρμα λόγου, που μάλιστα με τον Ρέτσο είχαμε και μάσκα, δεν φερόμασταν. Που εάν δεν είναι, αν πας απλά να τη μιμηθείς και δεν βάλεις όντως το δικό σου συνέστημα, δεν είναι, η φόρμα φαίνεται ψεύτικη και μετά καταλήγεις να χάνεις τη φωνή σου σίγουρα, γιατί έχεις πιεστεί πάρα πολύ για να το κάνεις, γιατί δεν έχεις ξεκινήσει από το δικό σου όργανο. Και είναι βασικό να ξεκινάς από τον εαυτό σου σε οτιδήποτε κάνεις. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την υποκριτική. Και τότε, αν λοιπόν βάλεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτή τη φόρμα, μπορεί να λάμψει αυτή η φόρμα. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι η ερμηνεία που έκανε η Λιδία Κονιόρδου στον Bob Wilson. Ένα πολύ καλό παράδειγμα σωστής διαχείρισης της φόρμας. Δεν έχασε καθόλου την προσωπικότητά της. Ήταν η Λιδία Κονιόρδου με τη φόρμα του Wilson και ανέδειξε τη φόρμα του Wilson. Ενώ άλλοι, αντίστοιχα, μπορούν να την καταστρέψουν. Κάτι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε? Ναι. Είπατε ότι είστε δίγλωση, έτσι? Ναι, τρίγλωση βασικά είναι. Τίποτα σχέδιο για το εξωτερικό, για θέατρο, για σινεμά? Για να πας στο εξωτερικό, ιδιαίτερα για και για σινεμά και για θέατρο πια, χρειάζεσαι ατζέντη. Πρέπει να βρεις έναν ατζέντη, λοιπόν, που να μην έχει κάποια σαν και σένα, δηλαδή σωματοτυπικά κτλ. Και γκάμα, πάνω κάτω, που είσαι σαν άτομο, και να πας να μείνεις στο εξωτερικό, να δουλεύεις γκαρσόνα και να περιμένεις να σε πάρουν σε κάστινγκ. Και αυτό προϋποθέτει χρήματα και χρήματα. Πράγμα, εγώ δεν διαθέτω αυτή τη στιγμή. Θέλει χρήματα. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα πολύ να πάω. Αλλά υπάρχει ένα άλλο κόλπο που συμβαίνει. Υπάρχει ένα site, λέγεται e-pavla talenta. Εκεί μπορείς να φτιάξεις ένα προφίλ του εαυτού σου, όσο πιο λεπτομερές μπορείς, να ανεβάζεις το showreel σου, να βάλεις φωτογραφίες σου, να πεις σε ποιες ταινίες έχεις παίξει. Εκεί μέσα λοιπόν είναι διάφοροι casting directors από το εξωτερικό, μέσα είναι και ο δικός μας ο Έλληνας, ο Μάικς ο Γαζής, και φτιάχνεις ένα δικό σου προφίλ και σου στέλνουνε ότι γίνονται castings. Και αν έχεις τα λεφτά και τον χρόνο, πετάγεσαι. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι μια πολύ καλή λύση για ανθρώπους που δεν μπορούν να φύγουν. Το e-talenta. Το οποίο το διαχειρίζεται μια Γερμανίδα, η Beatrice Kruger. Είναι πολύ καλή γυναίκα και πολύ καλή casting director. Κάτι άλλο? Τι ωραία, είσαστε όλοι... Γεια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, άμα έχεις αντιληφθεί διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών σκηνοθετών στον κινηματογράφο κυρίως. Και πώς αντιλαμβάνονται το γύρισμα μιας ταινίας οι άντρες, οι γυναίκες. Πώς αντιλαμβάνονται τι? Το γύρισμα της ταινίας, ρε παιδί μου, και τους ηθοποιούς. Και άμα έχεις αντιληφθεί εσύ διαφορές. Όχι. Δεν έχω αντιληφθεί κάποια διαφορά. Έχω δουλέψει και με δύο γυναίκες. Όλοι οι άλλοι ήταν άντρες. Όχι, είναι θέμα ανθρώπου. Δηλαδή και οι άντρες ήταν διαφορετικοί μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ των. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Δεν είναι ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές, αυτά τα κλισέ. Όχι. Και οι άντρες πιο σκληροί. Όχι. Είναι διαφορετικοί επαγγελματίες. Και δεν έχει να κάνει με το φύλο τους, έχει να κάνει με την προσωπικότητά τους. Μια κοπέλα πίσω.
τις πρόβες, κατά πόσο σε βοηθάει... Στις πρόβες, εντάξει. Κατά πόσο σε βοηθάει το να γίνονται πρόβες πάνω στο σενάριο και κατά πόσο πάνω στην ιστορία του χαρακτήρα, στο βιογραφικό του, σε όλη τη... στις πίσω, μπροστά, πλάινες, εκτός από το σενάριο δηλαδή, ιστορίες. Ουσιαστικά δεν θα κάνεις πρόβα το βιογραφικό του ρόλου σου. Θα το φανταστείς, αν σε βοηθάει. Καμιά φορά δεν χρειάζεται καν. Εμένα πιο πολύ στην πρόβα με ενδιαφέρει ούτε καν το αυτούσιο σκληρό κείμενο που έχει γραφτεί. Με ενδιαφέρουν οι παύσεις. Όταν δεν μιλάει ο ήρωας. Όταν δεν δρά. Πιο πολύ αυτά ψάχνω. Γιατί στον κινηματογράφο θα έχεις πολλές στιγμές που δεν μιλάς. Και απλά θα κοιτάξεις. Εμένα έτσι με βοηθάει δηλαδή. Είναι και εντελώς προσωπικό. Καθένας, ξέρεις, έχει τον τρόπο. Εμένα αυτό με βοηθάει πιο πολύ. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να πούμε τέλεια τα λόγια. Σου είπα, το κόλπο το μεταφράζω στα αγγλικά και θα τα πω κάπως. Πιο πολύ με ενδιαφέρει όταν δεν μιλάω. Όχι όταν μιλάω. Ναι. Στον κινηματογράφο, στον ελληνικό πλέον, υπάρχουν, ας πούμε, που σου έχουν προτείνει ρόλους και πεις, όχι, αυτό με κουράζει γιατί το έχω δει σε επανάληψη και θα το απορρίψεις. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Βλέπεις κάτι τέτοιο να γίνεται. Τι να γίνεται, η επανάληψη. Ναι. Ότι οι ηθοποιοί να παίζουν τα ίδια πράγματα. Τι το έχω παρατηρήσει. Έχεις κάποιο παράδειγμα. Όχι. Όχι, δεν το έχω παρατηρήσει. Κάτι σκέφτηκες, δεν μας το λες. Εντάξει, οκ, μην τα πεις. Να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με σκηνοθέτη θεάτρου, σκηνοθέτη κινηματογράφου και πιο πολύ να μείνουμε στο κινηματογράφο. Πόσες φορές ενώ συμπνέεις εννοείται στο παίξιμο με αυτό που θέλω, σκηνοθέτης και τα λοιπά, ένιωσες ανικανοποίητη μεν σε αυτά που έδωσε στο γύρισμα, αλλά ικανοποιημένη με την άποψη ότι ο σκηνοθέτης είχε ικανοποιηθεί από αυτά που έκανες και το είδες μετά και στην οθόνη. Και πόσες φορές δεν έμεινες ικανοποιημένη ή έμεινες εσύ ικανοποιημένη από αυτά που δίνεις, αλλά δεν είναι ο σκηνοθέτης. Ναι, κάτι τέτοιο λέω. Θέλω να πω ότι έχεις δει ότι έχεις εμπιστοσύνη τελικά πολύ στο σκηνοθέτη π.χ. του κινηματογράφου και εκεί είναι θέμα προσώπου ή του θεάτρου. Ας πούμε, νιώθεις πιο πολύ ότι συμπνέεις εκεί πέρα. Βλέπεις κάποιες διαφορές. Υπάρχουν διαφορές. Καταρχάς, ένα κοινό πράγμα που υπάρχει είναι ότι αν δεν εμπιστευτείς το σκηνοθέτη, σου έχεις πρόβλημα. Βασικό. Και δεις τον σκηνοθέτη του κινηματογράφου, ο οποίος θα κάνει και το μοντάζ. Θέλει απόλυτη εμπιστοσύνη. Αφήνεσαι σαν παιδάκι στο σκηνοθέτη. Περίμενε, γιατί με ρώτησες πάρα πολλά. Θα τα βάλω στη σειρά. Τι? Στο κινηματογράφο, σε εκείνο το μέρος. Ναι. Αν λοιπόν εγώ κάνω ένα πλάνο και δεν ευχαριστηθεί ο σκηνοθέτης μου και εγώ είμαι ικανοποιημένη, έχει λυθεί η συμφωνία που λέγαμε. Δεν έχουμε πια συμφωνία. Διότι κάτι έχουμε συμφωνήσει ότι θα παιχτεί και δεν το είδε ο σκηνοθέτης. Άρα εγώ πρέπει να το ξανακάνω. Επίσης, εγώ επειδή είμαι έτσι σαν άτομο, ξέρω πότε δεν είμαι καλή. Θα το πω. Θέλω πάλι λήψη. Ή θα ρωτήσω. Εδώ δεν ήταν καλό. Ήταν καλό. Μήπως δεν το ξανακάνουμε. Εγώ ένιωσα έτσι. Δηλαδή, είναι σωστό να μιλάς, γιατί όλοι για ένα κοινό πράγμα δουλεύουμε. Και ας γίνει καλά. Έτσι, σου λέω, θα το γυρίσεις 5-6 φορές και τέλος. Και θα μείνεις στην ιστορία, γιατί ο κινηματογράφος μένει στην ιστορία. Το σινεμά πεθαίνει. Το θέατρο πεθαίνει. Μένει μια παράσταση στις καρδιές κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι θα πεθάνουν κι αυτοί. Και δεν έχει μείνει τίποτα. Ενώ το σινεμά θα μείνει. Άρα, καλό είναι να είσαι ειλικρινής και να πεις, σου αρέσει αυτό, δεν σου αρέσει. Να το ξανακάνω, ήμουνα καλή, ήμουνα ψεύτρα, τι ήμουνα.
Και στο θέατρο, εντάξει. Στο θέατρο απλά επειδή μπορεί να είσαι να κάνεις μια σκηνή, λες, όχι, δεν πάει. Πώς το πάει έτσι. Αν μείνεις αυτή τη στιγμή, έχεις χάσει τις επόμενες. Πρέπει να έχεις μια μίνι απενεχοποίηση. Ότι τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Το λάθος πέρασε. Πάμε παρακάτω. Αλλά στο σινεμά μπορείς να το ξαναγυρίσεις. Και πια δεν κάνουμε φιλμ. Άρα υπάρχει χρόνος. Εκτός και αν τρέχουμε να προλάβουμε το φως. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Μια που πιάσαμε το θέμα της ανικανοποίησης, να το πούμε έτσι, ήθελα να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση, η οποία μπορεί να είναι και πολύ εύκολη. Αν έχει προκύψει ποτέ να έχει ξεκινήσει, ας πούμε, μια συνεργασία με κάποιο σκηνοθέτη του σινεμά, μικρού μήκους ή μεγάλου μήκους, αδιάφορο, και αν αυτό, ας πούμε, το πράγμα έχει πάει στραβά, έχει λυθεί η συνεργασία, αν έχει συμβεί με δική σου ευθύνη, τι πιστεύεις ότι έφταιγε από πλευρά σου, ας πούμε. Δηλαδή, αν εσύ τη διέκοψες, να το πω έτσι, ας πούμε, τι ήταν αυτό που δεν σου άρεσε, εάν έγινε αυτό με πρωτοβουλία του σκηνοθέτη, τι ήταν αυτό που πιστεύεις ότι δεν του άρεσε. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ να λύσω μία συνεργασία, ούτε στο σινεμά, ούτε στο θέατρο. Γενικά δεν μου αρέσει να τσακώνομαι. Θέλω να περνάω καλά όταν κάνω τη δουλειά μου. Και δεν μου έχει τύχει. Μπορεί να υπάρξει μια διαφωνία. Αυτό ναι, αλλά κύριε, συνήθως δεν είναι σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Σε καλλιτεχνικό επίπεδο μου αρέσει να συμφωνούμε για να περνάω κι εγώ καλά την ώρα που γίνεται η δουλειά. Γιατί άμα είναι να κάνεις αυτή τη δουλειά, να εκτίθεσαι ψυχήτε και σώματι και να μην περνάς και καλά, έλεος. Άλλαξε επάγγελμα.